ληφθεί η απόφαση περί αναπροσαρμογή δημοτικών τελειών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σαραντού για το έτος 2015. Υπάρχει η απόφαση μάλλον της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είναι η 317. Σας ενημέρωσα πριν ότι σήμερα έγινε η ανάρτηση. Ο νόμος ορίζει η ανάρτηση της περίληψης. Ο νόμος ορίζει τριήμερο. Για την άρτηση του τριήμερο ήταν σήμερα το μεσημέρι. Πρέπει να σας πω ότι το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού. Σύμφωνα με τον παράγραφο 1 του νόμου 2575, τα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ελληνικό όρο ανά τετραγωνικό παροχής ηλεκτρικού προς φωτισμό από τη ΔΕΗ. Και αυτό εξευρίσκεται διαβαλοπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του πόρου και του συντηριστή του οριζόμενου σε μονάδες ευρώ. Αυτό δηλαδή που θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Πάμε λίγο να αναλύσουμε, παρότι βλέπω παλιούς Δημοτικούς Συμβούλους εδώ ετών, βλέπω να μην αντιλαμβάνω τι σημαίνει Δημοτικό Τέλος. Πάμε λίγο να αναλύσουμε τι σημαίνει Δημοτικό Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σημαίνει ότι όσο κόστος έχει ο Δήμος για να μαζέψει τα σκουπίδια και για να φωτίσει τους δρόμους, αυτό το κόστος το επιμερίζει στα τετραγωνικά των σπιτιών και των καταστημάτων, όχι των οικοπαίδων, των σπιτιών και των καταστημάτων, των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως ακόμα πιο σωστά λέει ο κ. Πέγκας, για να πάρει ανταποδοτικά αυτό το ποσό το οποίο ξοδεύει και μόνο. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω, ούτε ένα ευρώ. Αυτό που βλέπω από την ανάλυση των σπιτιών είναι ότι στην προσπάθεια να μπορέσουμε να βρούμε κάποιον μέσο όρο, κάποιες περιοχές έχουν σημαντικές αυξήσεις. Δηλαδή η Σαρονίδα αυξάνει τα δημοτικά τέλη κατά 20% και 17,6% του Βαράς. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι τι γίνεται με τα μαγαζιά. Δηλαδή βλέπω ότι στην Ανάβησο, ας πούμε, που εγώ στην προεκλογική περίοδο που ήμουν εκεί έβλεπα όλα τα μαγαζιά μισθά στην πλατεία της Αναπήσου, έχουμε μία αύξηση της τάξης του 19,9%. Θα τα κλείσουμε τα μαγαζιά, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε για την τοπική κοινωνία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες αυξήσεις σε μια κοινωνία που το ένα μαγαζί κλείνει μετά το άλλο. Και βέβαια και στη Σαρονίδα υπάρχει αύξηση 20% και στο Κουβαρά 20% στα καταστήματα. Αυτές λοιπόν τις αυξήσεις δεν μπορούμε να τις είμαστε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο και κυρίως για τους επαγγελματίες. Άρα αυτές τις αυξήσεις στα μαγαζιά πρέπει να τις ξαναδείτε και βεβαίως να δείτε και στις περιοχές εκείνες που έχουν μεγάλη αύξηση στα σπίτια. Προτείνω λοιπόν να τα ξαναδείτε αυτά. Δηλαδή, ειδικά για την Ανάβησο, να τα στρέφουμε. Είναι μια κοινωνία που βλέπω ότι τα μαγαζιά κλείνουν συνεχώς και κάνουμε μια αύξηση της τάξης του 20%. Δεν θα τα εισπράξουμε ποτέ. Θεωρώ λοιπόν ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης των ανθρώπων δεν είναι δυνατόν να γίνουν τέτοιου είδους αυξήσεις. Θα πρέπει να γίνει μια εξομοίωση προς τα πάνω. Μιλάμε για σκουπίδια, δεν μιλάμε για τα δέντρα και για τα δέντρα. Γιατί 800 χρόνια δημοτικό σύμβουλο για τη δήμαρχο τη. Προς Θεού. Ναι, αλλά για τα σκουπίδια μιλάμε. Καλησπέρα σας από μένα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι 4 χρόνια με την ίδρυση του Καλλικρατικού Δήμου Σαρονιδού, οι αγαπητοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, εκτός της κυρίας Γράφτη, 4 χρόνια δεν είχαμε ακούσει ανάλογες καταθέσεις και απόψεις. Αυτό να το βάλουμε έτσι εισαγωγικά, να τα πω και ο κόσμος. Εμείς από την άλλη πλευρά, 4 χρόνια, στην πρώτη διοίκηση του Καλλικρατικού Δήμου, λέγαμε για μειώσεις δημοτικών τελών. Και συνεχίζουμε αυτά που λέγαμε να λέμε και σήμερα. Βέβαια, θεωρώ ότι να υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά στις κλίμακες μεταξύ των κοινοτήτων σίγουρα δεν είναι σωστό. Άρα αυτή η πρώτη προσπάθεια
θα έλεγα μια μεταβατική περίοδος που θα συμφωνήσω ότι δεν είναι δίκαιο και πράγματι τα καταστήματα και οι πολίτες βιώνουν δύσκολες μέρες, είναι αυτό που λέμε και εμείς στη συνέχεια, αλλά απ' την άλλη δεν θεωρώ το Λαγωνίς και τα καλύπια Las Vegas και ότι είναι γεμάτα τα καταστήματα και η ανάπησος και η φώκια είναι άδεια τα καταστήματα. Ό,τι βιώνουν τα καλύπια, το Λαγωνίς, ο Κουβαράς, βιώνουν και οι άλλες κοινότητες όσον αφορά την οικοδομική κρίση. Άρα θεωρώ το παράδειγμα, το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης άτομο. Δεύτερο στοιχείο, πρέπει να διευκρινίσουμε και δεν το άκουσα από κανένα δημοτικό σύμβουλο ότι αυτή τη στιγμή και στο προηγούμενη διοίκηση αλλά και σήμερα ξοδεύουμε πάνω από 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ για διαχείριση απορριμμάτων και ηλεκτροφωτισμό και κανένας δεν έχει μιλήσει τι θα κάνουμε με τα απορρίμματα. Αν θα προχωρήσουμε σε κοπωστοποίηση, πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας, τι θα κάνουμε με τον ηλεκτροφωτισμό και να πάμε σε νέες μορφές ενέργειας μειώνοντας την κατανάλωση και δεν άκουσα από κανένα σύμβουλο ότι η προοπτική μας είναι πράγματι να πάμε στη χαμηλότερη κλίμακα. Αλλά για να πάμε στη χαμηλότερη κλίμακα, κύριοι, πρέπει να ξεφύγουμε από τα 4 εκατομμύρια και να πέσουμε στα 2 εκατομμύρια, στο 1,5 εκατομμύρια. Άρα αυτά αναλογικά σε κάθε δημοτική κοινότητα θα σήμαινε πολύ χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Άρα, πολύ γρήγορα και κλείνοντας για να μην σας κουράσω, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνει αυτή η τροποποίηση, να μειώσουμε την ψαλίδα από τις υψηλότερες κλίμακες και τις χαμηλότερες σε μια ενδιάμεση κατάσταση, που θεωρώ πάλι ότι είναι σωστό, πράγματι θα έπρεπε να πάμε στις κατώτερες κλίμακες, αλλά αυτό θα γίνει. Αν οι εισηγήσεις μας και εμένα προσωπικά η άποψή μου που έχω εισηγηθεί να προχωρήσουν σε μια νέα διαχείριση απορριμμάτων και σε μια νέα άποψη ηλεκτροφωτισμού όλων των δημοτικών κτηρίων και των δρόμων, με την προοπτική αυτά τα 4 εκατομμύρια που ξοδεύουμε τα επόμενα χρόνια να μειωθούν στο 50%. Αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία και εκεί θα κρίνω τις υπόλοιπες. Ευχαριστώ. Εμείς πιστεύουμε ότι στη δεδομένη χρονική συγκυρία το μόνο που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι να προσπαθήσει να αυξήσει τα έσοδά του και να μειώσει τις δαπάνες του. Αυξήσεις άλλες, είτε στα τέλη, είτε στην ίδρυση, είτε οπουδήποτε αλλού, δεν μπορεί πια η τοπική κοινωνία και οι πολίτες να αντέξουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι είχατε και μελέτη. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε καμία από αυτό το κόλλημα, τα κολλήματα τα οποία λέω εγώ. Εγώ σας ρωτάω ευθέως. Έχετε την πολιτική νομοποίηση 5 μήνες μετά τις εκλογές, όταν κατεβήκατε στις εκλογές, κύριε Δήμαρχε, και μιλήσατε για ένα Δήμο ο οποίος είναι έχει εξηγιανθεί με τη δική σας τη φροντίδα, ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Έχετε το δικαίωμα να έρθω εδώ και να τα ανακαλείτε όλα αυτά. Μα γι' αυτά ψηφιστήκατε από τον κόσμο. Είσαστε αυτή τη στιγμή Δήμαρχος, γιατί είπατε αυτά τα πράγματα και ο κόσμος σας εμπιστεύτηκε. Μιλήσατε για μειώσεις τελών. Μιλήσατε για μειώσεις τελών. Και ερχόσαστε τώρα ούτε 2 μήνες στο ξεκίνημα της θητείας και προχωράτε σε αυξήσεις. Κάτι, 4.300.000 ευρώ περίπου πριν την ενοποίηση των τιμών και ακριβώς το ίδιο ποσό θα εισπράττει και μετά την ενοποίηση των τιμών. Και όχι ακριβώς το ίδιο, θα εισπράττει και 100.000 λιγότερο. Αλλά αυτό ευελπιστούμε ότι θα έρθει από τις νέες παροχές που έχουν δοθεί, από τα νέα τετραγωνικά που έχουν προσθεθεί δηλαδή σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν υπήρξε αύξηση, ο Δήμος έπρεπε να εισπράττει 1 ευρώ παραπάνω. Ο Δήμος εισπράττει 100.000 ευρώ λιγότερα σήμερα με αυτή την πρόταση. Δεν σας είπα αυτό προεκλογικά. Δεν σας είπα αυτό προεκλογικά και σας μίλησα για μείωση των τελών. Και πραγματικά αυτός είναι ο στόχος. Και ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι σήμερα υποχρεωμένοι όντας από τον νόμο να εξομοιώσουμε τις τιμές, ούτε να αυξήσουμε ούτε να μειώσουμε σήμερα και να φτάσουμε σε μείωση όλων των τελών με εξορθολογισμό του τρόπου διαχείρισης. Ο κ. Βολάκος μόνο μπήκε σε αυτό το κομμάτι και στην ουσία, γιατί αυτή είναι η ουσία. Και ήδη με 1,5 μήνα που είμαστε Δημοτική Αρχή, έχουμε κάνει τα εξής βήματα. Προετοιμάζουμε φάκελο για να καταθέσουμε στις 4 Νοεμβρίου που κλείνει μάλιστα ένα πρόγραμμα, είναι ήδη πάρα πολύ αργά, να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε φωτοβολταϊκά συστήματα στα δημοτικά κτίρια για να καταναλώνουμε, να παίρνουμε από εκεί το ρεύμα που καταναλώνουμε. Επίσης, ήρθαμε σε συνεννόηση
με μελετητικό σχήμα, το οποίο θα μας κάνει μια μελέτη αφού αποτυπώσει πρώτα την υφιστάμενη κατάσταση διαχείριση των απορριμμάτων. Για να ξέρουμε πόσα απορρίμματα παράγουμε και πόσα ευρώ μας κοστίζει ο τόνος. Και μετά η ίδια αυτή η ομάδα να μας κάνει προτάσεις του πώς θα μειώσουμε το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων. Με συγκεκριμένες μεθόδους. Μέχρι σήμερα, καμία τέτοια προσπάθεια δεν έγινε. Αυτές οι προσπάθειες έχουν γίνει μέσα σε μόνο 1,5 μήνα. Ο στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος, αυτό το 4.300 που έχουμε σαν κόστος, να μειωθεί και αντιστοίχως να μειωθούν και τα ανταποδετικά τέλη. Αυτό δεν το ζητούμε. Σίγουρα με εξήγηση. Ο κύριος Αποστόλου. Ο κύριος Κούτσης. Η κυρία Μιχαηλίδου. Ο κύριος Αφανασόπουλος. Να σας ακούμε. Ο κύριος Αλεξόπουλος. Ο κύριος Χαρίτος. Η κυρία Γεωργοπούλου. Ο κύριος Δημητρίου. Ο κύριος Κουκουβάλας. Ο κύριος Γέραλης. Ο κύριος Αβράμης. Η κυρία Βούμα. Ο κύριος Γκίνης. Ο κύριος Πολάκος. Ψηφίζω τις μειώσεις, δεν ψηφίζω τις αξίσεις. Πώς τι είπατε. Ναι, εντάξει, κατανοητό όμως το είπε, μην το επεκτείνουμε. Η κυρία Ράκη. Όχι, κυρία Ράκη, αν θέλετε λίγο δυνατά, να σας πω γιατί και καταγράφει ο κύριος Ρεμοντέας, να πω για να καταγράφονται και στα πρακτικά. Όχι. Δηλαδή, σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος, να παίξουν και στα πρακτικά. Ο κύριος Νίκας. Ψηφίζω τις μειώσεις, όχι τις αξίσεις. Κυρία Κίνη. Τις μειώσεις, όχι τις αξίσεις. Ο κύριος Μακροδημήτρης. Έχω εισηγηθεί στην Οικολογική Επιτροπή. Τι. Ψηφίζετε μας, παρακαλώ, γιατί δεν ψηφίζει τις αξίες. Γιατί δεν μπορεί να μας το πει. Επειδή δεν ψηφίζει. Πείτε μας ψηφίζει. Όχι τις αξίες. Ωραία, ο κύριος Αξίες. Εγώ ναι. Μόνο τις μειώσεις. Ο κύριος Πέγκας. Ναι, η ίδια πρόταση. Ο κύριος Πέγκας. Όχι. Στις αξίσεις. Ο κύριος Τζεκάρτος. Κι εγώ ψηφίζω μόνο τις γνώσεις. Ο κύριος Κωνσταντέλος. Όχι στις αξίσεις. Ο κύριος Τζιμπηλού. Όχι αξίσεις. Ο κύριος Ρεοντέας. Όχι. Γενικώς όχι. Ευχαριστώ. Εκρίνεται με πλειοψηφία.